Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βασίλη. Καιρό 17 είχα. Ιουλίου σήμερα. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Βέβαια, έχει λείπει 2 μήνες από την περιοχή μας. Και ο κόσμος αναρωτιέται πότε θα ξανακούσουμε το Σωτήρι το Μαυρονάσο με αυτά τα σωστά πράγματα που λέει. 17 Ιουλίου σήμερα έχει περάσει ένας μήνας από τότε που θα γινόταν η Γενική Συνέλευση στο Μπας Κόρινθο. Είχαν ανακοινώσει 17 Ιουνίου, αλλά πυκνή ομίχλη τελικά, όπως έλεγες και εσύ κάποτε. Τι έχεις να πεις? Γεγονός, Βασιλάκι μου, είναι έτσι όπως τα λες. Είχαμε κάνει κάποιες τοποθετήσεις, γιατί δεν το κάνουμε τις αναφορές μας γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Απλώς αγαπάμε την ομάδα αυτή, την έχουμε υπηρετήσει και ενδιαφερόμαστε. Από το αποδείξαμε και πέρσι, είμαστε πάρων σε όλα τα παιχνίδια και κάποια στιγμή με όλα αυτά τα διοικητικά που συμβαίνουν στην ομάδα κάναμε την τοποθέτησή μας και περιμέναμε τη Γενική Συνέλευση, εκεί να μπούμε στο κυρίως θέμα, να πούμε τις λεπτομέρειες, να πούμε και τις απόψεις μας, οι οποίες εκτιμούμε λόγω εμένα προσωπικά της μεγάλης διαδρομή μου και πήρα στο ποδόσφαιρο, ότι είναι πάντα για το καλό της ομάδας. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, δεν είδαμε ούτε συνέλευση είδαμε, απλώς μια προχειρότητα, ούτε ξέρουμε ποιος πραγματικά έχει αναλάβει. Προστάρης είναι πάλι ο φίλος μου Αλέξης ο Κούγιας. Πλαισιώθηκε από 2-3 καινούργιους επιχειρηματίες, τον κύριο Πισημίση και τον κύριο Πιτσάκη, και η ζωή συνεχίζεται. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα ξέρουμε πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση, επιτέλους να δούμε μια σοβαρή διοίκηση, να έχει κάποιο πλάνο για την ομάδα, το πρόγραμμά της, να δούμε κάποια βελτίωση στο κομμάτι το οργανωτικό, το γηπεδικό, το διοικητικό. Υπάρχει. Ο Αλέξης ο Κούγιας έχει ξεκινήσει και κάνει μεταγραφές. Γενικό αρχηγό ψάχνουν να βρουν στην ομάδα. Γενικά υπάρχει μια στασιμότητα. Άκουσε, Βατσιλάκη μου, για να την κλείσω την παρένθεση. Επειδή υπάρχουν και πολλοί δήμονες στην Κόρινθο και όταν από ενδιαφέρον και μόνο κάνεις οποιοδήποτε, ειδικά εγώ, επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με το ποδόσφαιρο, μια τοποθέτηση, τη σχολιάζουν κατά το δοκούν, δηλαδή όπως αυτοί το αξιολογούν. Και έτσι δημιουργούνται παρακλήσεις χωρίς λόγο. Γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και θα πω ότι η διοίκηση αυτή είναι ικανότατη, δηλαδή απαρτίζεται από ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Κούγιας, ο οποίος είναι ο κορυφαίος ποινικολόγος και από τους κορυφαίους παράγοντες στον χώρο. Είναι τιμή για μας που είναι στην Κόρινθο. Επέλεξε κάποιους από τους σοβαρότερους επιχειρηματίες που είναι στον νομό, όπως είναι ο κ. Πισημίσης, ο κ. Πιτσάκης. Όλα καλά αυτά. Νομίζω ότι και μεταγραφές θα κάνουν ομάδες. Και το πρόβλημα όλων των ομάδων, το πιο σημαντικό, το οικονομικό, έχει λυθεί, διότι ενημερωτικά να πω, στον όμιλό μας και ειδικά στην κατηγορία μας, ομάδες ιστορικές βυθίζονται. Ο Πανεγιάλιος δεν έχει ακόμα κάνει διοίκηση. Ο Παναρκαδικός βγήκε και πήγε στο πρωτοδικείο και θα κλείσει. Δηλαδή είναι αυτό που είπαμε και την άλλη φορά. Πικρή ο Μίχλης στο λιμάνι και ο Παναγιώτης απ' τη Μάνη. Εμείς λοιπόν το οικονομικό το έχουμε λύσει. Έχω μια καλοπροαίρετη απορία και μην παραξηγηθώ. Όλα αυτά λοιπόν εκτιμώ ότι θα φτιαχτούν στην Κόρινθο και η Κόρινθο θα κάνει και πάρα πολύ καλή ομάδα και θα πρωταγωνιστήσει. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγει ή όχι, έχει τις προϋποθέσεις να βγει. Εγώ έχω μια εύλογη απορία και την κλείνω την τοποθέτησή μου. Και το απευθύνω και στο φίλο μου τον Αλέξη, που είναι, τον εκτιμώ και τον σέβομαι και είναι πάρα πολύ τεράστιος παράγοντας. Την καθημερινότητα της ομάδος ποιος θα την τρέξει? Όποιος ξέρει ποδόσφαιρο θα καταλάβει. Όταν λοιπόν η τεράστια αυτή και οικονομικά εύρωστη διοίκηση λύσει την καθημερινότητα, τότε θα τους πω μπράβο και ότι υπάρχουν ελπίδες να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.